παιδιά! Λοιπόν, με βλέπετε λίγο έτσι φτιαγμένη, γιατί θα πάω να φτιάξω τα νύχια μου στην Ειρήνη. Με περιμένει. Την πήρα τηλέφωνο να κλείσουμε ραντεβού, γιατί εντάξει, δεν παλεύετε άλλο με αυτά τα νύχια. Δεν παλεύετε. Για όσους με ρωτάτε, κάνω τζέλ στο φυσικό μου νύχι συνήθως, εκτός απρόοπτου. Άμα σπάσει κάτι, βάζουμε τύπ. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολλές κοπέλες από κάτω για τα νύχια μου, γι' αυτό σας το λέω. Anyway, η ώρα είναι 11:25 και πρέπει 12:30 να είμαι στην Ειρήνη, αλλά πρέπει να πάρω λεωφορείο για να πάω εκεί. Είναι το χειρότερό μου, παιδιά, το λεωφορείο. Δεν έχω πρόβλημα να πάω με τρένο, με προαστιακό, με μετρό, με οτιδήποτε, με τραμ. Αλλά όχι λεωφορείο, δεν μπορώ. Οπότε παρά 10 πρέπει να φύγω να πάω στη στάση, γιατί είναι και χαζό αυτό το λεωφορείο. Μία περνάει πιο νωρίς, μία αργή. Οπότε ναι, θα πάω να φτιάξω νύχια. Πριν σας κλείσω όμως, για να δείτε τη συνέχεια, θέλω να σας δείξω κάτι που λογικά το είδατε πριν πέσει το intro. Μισό. Αυτό εδώ, οι κούπες καινούριες που έχουμε για την εκπομπή, δεν είναι τέλειες. Εν τω μεταξύ, μόλις συνειδητοποίησα τώρα που το είδα στο πλάνο, ότι εδώ λέει Easy. Και εγώ έκανα τον καφέ του Easy, μάλλον στην κούπα που λέει Άννα. Λογικά, θα πάω να το τσεκάρω τώρα. Παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Κοιτάξτε εδώ. Ήταν να σας το δείξουμε την Κυριακή στην εκπομπή, αλλά ξεχαστήκαμε για με το στόλισμα και αυτά. Και σας είχα πει κιόλας ότι ο Easy θα φέρει κάτι που θα έκανα και καλά πρώτες εντυπώσεις, αλλά με αυτά και με εκείνα δεν προλάβαμε και το ξεχάσαμε κιόλας. Οπότε αποφάσισα να σας το δείξω τώρα που έβαλα και τον καφέ στην κούπα μου. Την Κυριακή όμως θα το δείτε, σας το υπόσχομαι, παιδιά. Ναι, παιδιά, το βλέπετε. Έκανα τον καφέ στην κούπα μου, το καφέ του Easy. Και στην κούπα του Easy έκανα το δικό μου καφέ. Easy, όταν το δεις αυτό, μην με κρίνεις σκληρά, σε παρακαλώ. Ο Easy, που όπως βλέπετε δεν έχει επέμβει καθόλου στο πλάνο, όλος περιέργος, έχει πάει για μια δουλειά βασικά, να κλείσει κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ αν κλειστεί και μακάρι να το κλείσει. Και αυτό. Αυτά. Anyway, έχω μιλήσει πάρα πολύ, πρέπει να ετοιμαστώ, βασικά πρέπει να πιω τον καφέ μου μετά να ετοιμαστώ για να φύγω και να προλάβω και να μην αργοπορήσω για την Ειρήνη. Τα λέμε μετά! Πάμε στην Ειρήνη, πάμε στην Ειρήνη. Λοιπόν, παιδιά, πήγα στην Ειρήνη να μου κάνει τα νυχάκια και... Oh my god, είναι τέλεια! Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τέλεια νύχια σου. Παιδιά, δεν υπάρχουν. Απλά, κοιτάξτε. Αυτά εδώ. Αυτή η καλλιτεχνία είναι της Ειρήνης. Τώρα πάω σπίτι, έχω ήδη καθυστερήσει. Πάω να μαγειρέψω τίποτα γιατί ο Ίζη θα φάει και εμένα. Και μετά πρέπει να πάω Νέα Ιωνία. Δεν πήγα τελικά, δεν πρόλαβα. Οπότε ναι, αυτά. Τα λέμε σε λίγο που θα ετοιμάζω το φαγητό, Σας χαιρετάω με τα νύχια της Ειρήνης. Μόλις βρήκα τον Easy, έχει πάει στο σούπερ μάρκετ και τον βλέπω. Πάμε να του κάνουμε έκπληξη γιατί δεν νομίζω ότι με περιμένει. Άννα, τι είναι αυτό το... Θα νομίζουν ότι το κάναμε επίτηδες. Με περίμενε στη γωνία. Όχι, τώρα σε είδα. Α, δηλαδή έχουμε σαν να είμαι συνεννοημένα πράγμα. Easy, πού είσαι, να τι πήρες. Πήρα πράγματα, άσε με. Πήρες καμιά σοκολάτα. Θα δεις σπίτι. Αχα. Παιδιά, το ξέρω ότι έχω κουράσει, αλλά... Ρε κορίτσι, εσείς όταν φτιάχνετε νύχια, μετά δεν θέλετε να τα κοιτάτε όλη την ώρα. Κοίτα εδώ. Wow. Μπορώ να κάθομαι όλη μέρα εδώ και να κοιτάω τα νύχια μου. Easy, θες να κοιτάξεις τα νύχια μου. Oh my god. Δεν είναι τέλεια. Ναι, όχι. Και πάλι χίλια ευχαριστώ, Ειρηνάκη. Η καλύτερη, πραγματικά. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έχω να μαγειρέψω. Και αποφάσισα να κάνω πατάτες με αυγά. Πατάτες με αυγά είναι ένα φαγητό. Πάεις πατάτες, αυγά και τουρλού όλα. Ρε παιδί μου, τα ανακατεύεις και γίνεται πατάτες με αυγά. Μιλάμε επιστήμη το φαγητό αυτό, έτσι, δεν υπάρχει. Και το συνταρακτικό είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε ένα μηχάνημα το οποίο δεν το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει. Το οποίο είναι φριτέζα, αλλά χρησιμοποιείς λάδι, ένα κουταλάκι του γλυκού. Το πήραμε από την Αγγλία, δεν το πήραμε, Easy? Ναι. Από την Αγγλία το παραγγείλαμε, Amazon. Από το Amazon. Και μας ήρθε πριν καμιά εβδομάδα, από τότε έχω να το χρησιμοποιήσω. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Οπότε τώρα θα το δούμε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το καινούριο μας ρομπότ, το οποίο κάνει πατάτες, κοιτάξτε, το βλέπετε, τις γυρνάει. Και θέλετε να σας πω πόσο λάδι έχω βάλει?
θέλετε. Με αυτό εδώ έχω βάλει λάδι μου. Με ένα κουταλάκι του γλυκού. Και θέλει, λέει, θα πάρει μισή ώρα θα πάρει για να φτιάξει. Για να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορώ άλλο. Κρυώνω. Θέλω αυτό να το πάω... πράγμα που είσαι κοντή, ρε χαμότο. Θέλω να πάω για ύπνο. Και εδώ η Ζή δεν με αφήνει. Πίκατσου. Πίκα, πίκα, πίκα. Και δεν με αφήνει και θέλω να πάω για ύπνο. Και επίσης θέλω να δω και Walking Dead. Και. Α, το πάλι μου λέει χαλιάστο. Κρυώνω απίστευτα. Κρυώνει και έχει πάρει το φούτερ ζακέτα μου και έχει γίνει σαν σκιμός να μην. Κρυώνω ρε παιδιά και εδώ δεν μας ανοίγουν τα καλοριφέρ μάλλον. Παιδιά, σας μιλάει ο Ίζη. τι κάνετε παιδιά. Λοιπόν, όχι σοβαρά τώρα παιδιά, έλα γιατί τον παλί μου είναι χάλι. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Τελικά αυτό το ρομπότ που τηγανίζει τις πατάτες που είπα ότι θα σας δείξω, δεν τις τηγάνισε και πάρα πολύ καλά. Subscribe! Οπότε τη τηγάνισα πάλι από την αρχή. Ίσως κάτι έκανα εγώ λάθος, γιατί μου λέει ο Easy ότι πρέπει να είναι πιο λεπτές. Αλλά εγώ τις έκανα... Like! Easy! Τι! Άσε μας εδώ. Άσε μας εδώ πέρα μόνους μας. Στο κρύο μας. Και που λέτε παιδιά ναι δεν έγινε, γι' αυτό δεν σας έδειξα. Έλα ρε! Έλα μη σε κάνει ρεζίλικοψ. Παιδιά, σοβαρά τώρα. Τα νύχια δεν είναι τέλεια, όλα τα κοιτάω. Πού κολλάει αυτό! Εν τω μεταξύ δεν κοιτάω την κάμερα, κοιτάω τα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία, wow. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να σας έχει πήξει τα αρχίδια με αυτά τα νύχια. Δηλαδή το λέει συνέχεια σε μένα, οπότε λογικά είμαι σίγουρος ότι θα τα έχει πει και ένα εκατομμύριο φορές στην κάμερα. Αφού είναι τέλεια! Αυτό είχα να πω, εγώ φεύγω. Πάρα The Walking Dead και επιστρέφω να σας πω τη γνώμη μου για το επεισόδιο και αν μου άρεσε, γιατί το προηγούμενο μου άρεσε. Ο Easy είναι χαζό. Μόλις τελείωσα το Walking Dead, το 7ο επεισόδιο. Το είδα λοιπόν, αυτό το πολυπόθητο 7ο επεισόδιο και δεν μου πολύ άρεσε ρε παιδιά, δεν ξέρω, πολύ νοθρό, δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, εκεί που στην αρχή, η αλήθεια είναι ότι λέω, wow, ξέρω εγώ, πήγε ο Καρλ, πυροβόλησε δύο άντρες του Νίκαν, λέω τώρα ξεκινάει το καλό. Όχι, δεν ξέρω τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι, okay, δεν ήθελα να πάθει κάτι ο Καρλ, αλλά να γίνει κάτι παραπάνω και όχι απλά να πηγαίνει βόλτες με τον Νίκαν από εδώ και από εκεί, ώστε να του δείχνει ο Νίκαν το πόσο άντρακλας είναι. Εν τω μεταξύ νομίζω είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε το μάτι του Καρλ από τότε που είχε το ατύχημα και ήταν τέρμα ιδιαστικό, δηλαδή μέχρι και εγώ που έχω σπουδάσει νοσηλευτική αηδίασα κάποια στιγμή. Τώρα τι παίζει με τη Μισόν δεν έχω καταλάβει. Αυτή τώρα νομίζει ότι άλλη κοπελίτσα που ποια είναι δεν ξέρω ότι θα την πάει στον Νίκαν, γιατί δεν νομίζω. Απλά το μόνο που με συγκλώνησε ήταν η τελευταία σκηνή που ο Νίκαν πήρε αγκαλιά τη μικρή, τη Τζούντιθ, το μωρό του Ρικ και της είπε του τύπου να σκοτώσω τον Γκάλ και τον πατέρα σου και να μετακομίσω εδώ, τύπου και καλά να γίνω πατέρα σου. Πραγματικά δεν ξέρω, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το επεισόδιο. Έβλεπα μόνο τον Νίκαν να κάνει βόλτες, να δείχνει πόσο άντρας είναι, πόσο σκληρός και τίποτα άλλο. Μόνο σε μια σκηνή εκεί με τον Καρλ που δείξε το μάτι του και τον κορόιδευε. Ένιωσα ότι έχει έτσι ένα ίχνος ανθρωπιάς μέσα του, αλλά όχι, δεν έχει. Anyway, γράψτε μου κι εσείς από κάτω τι σκέφτεστε για αυτό το επεισόδιο, αν σας άρεσε και γενικά τι περιμένετε. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, μείνανε δύο επεισόδια και θα σταματήσει και θα ξαναξεκινήσει το Φεβρουάριο. Οπότε. Τι φάση! Αυτά για το Walking Dead, δεν έχω να πω κάτι παραπέρα. Δεν μου άρεσε καθόλου το επεισόδιο, βαρέθηκα. Ήταν και μία ώρα επεισόδιο. Όχι. Ελπίζω το επόμενο να είναι καλύτερο που θα γυρίσει ο Ρικ και θα δει τον Νίκαν. Να γίνει κάτι. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Αυτά. Θα κλείσω εδώ αυτό το vlog μας. Πάω να κάνω editing και παιδιά να κοιμηθώ νωρίς για μία φορά. Πραγματικά. Γιατί έχω. Τις τελευταίες μέρες κοιμάμαι πάρα πολύ αργά γιατί κάνω editing μέχρι το πρωί και μετά ξυπνάω πρωί γιατί έχω δουλειές πάλι. Οπότε ελπίζω να κοιμηθώ νωρίς. Αυτά τα λέμε αύριο. Φιλάκια πολλά και καλά να περνάτε.